Οι Ιαπωνικέ Αρχέ ανακοίνωσαν ότι έχουν εντοπιστεί και τα δύο μαύρα κουτιά του αεροσκάφου που θα βοηθήσουν στι έρευνε. Το βέβαιο είναι η πολύ καλή εκπαίδευση του πληρώματο των Ιαπωνικών Αερογραμμών, χάρη στην οποία κατάφεραν μέσα σε 90 μόλι δευτερόλεπτα να αρχίσουν την εκένωση του φλεγόμενου αεροσκάφου με 379 επιβάτε. Οι διεξιωματούχοι του Υπουργείου Μεταφορών εστιάζουν στι συνομιλίε που είχε ο πύργο ελέγχου με του πιλότου των δύο αεροσκαφών, ενώ η αστυνομία τη Ιαπωνία έχει ανοίξει ξεχωριστή έρευνα για ενδεχόμενη αμέλεια. Στην Ιαπωνία, βέβαια, μεταβαίνουν και ειδικοί από τη Γαλλική Έρμπα που θα βοηθήσουν στι έρευνε. Οι υπεύθυνοι των Ιαπωνικών αερογραμμών που έδωσαν συνέντευξη τύπου λένε ότι το επιβατικό αεροσκάφο είχε πάρει άδεια για να προσγειωθεί. Ενώ υπάρχει και ένα ηχητικό ντοκουμέντο, στο οποίο ακούγεται ελεγχτή τη ενέργεια κυκλοφορία να λέει στο πιλότο να συνεχίσει κανονικά με την προσέγγιση στο διάδρομο προσγείωση. Στο βίντεο του κουμέντο φαίνεται η φλεγόμενη πορεία της πτήσης 516 στο διάδρομο του αεροδρομίου και η έκρηξη κατά τη σύγκρουση με αεροσκάφος της Ιαπωνικής Ακτοφυλακής. Πέντε από τα έξι άτομα που επέβαιναν στο μικρότερο αεροσκάφο πέθαναν. Όπω μεταδίδει η δημόσια Ιαπωνική τηλεόραση, ο πύργο ελέγχου είχε δώσει εντολή στον πιλότο του μικρού ελικοφόρου τη ακτοφυλακή να μείνει κοντά στο διάδρομο και όχι πάνω σε αυτό. Ωστόσο, υπάρχουν πληροφορίε από ανώνυμες πηγέ που λένε ότι ο πιλότο είχε πάρει επίση το πράσινο φω για να απογειωθεί από τον ίδιο διάδρομο. Το μικρό αεροσκάφος της Ιαπωνικής Ακτοφυλακής που είναι πλάκι στο τρομακτικό συμβάν στο αεροδρόμιο Χανέντα, ένα από τα μεγαλύτερα της Ιαπωνίας, επιχειρούσε στις πληγήσεις από τον σεισμό περιοχές οι ειδικοί συνδυάζουν την αυστηρή εκπαίδευσή του και την καλή συμπεριφορά των επιβατών που υπάκουαν στα πρωτόκολλα ασφαλεία για να εξηγήσουν το θαύμα. Δεν βλέπω ούτε έναν επιβάτη να έχει μαζί του τι αποσκευέ του. Αν οι άνθρωποι προσπαθούσαν να πάρουν τι αποσκευέ καμπίνα, θα επιβράδυναν την εκένωση, δήλωσε ο καθηγητή Γκαλέα, διευθυντή τη ομάδα μηχανικών πυρασφάλεια στο Πανεπιστήμιο του Greenwich. Η κατάσταση του αεροσκάφου Airbus Α350 έκανε την εκένωση δύσκολη, είπε ο καθηγητή, εξηγώντα ότι το αεροσκάφο ήταν προ τα κάτω, πράγμα που σήμαινε ότι ήταν δύσκολο για του επιβάτε να μετακινηθούν. Με μόνο τρει φουσκωτές σουλήθρε που μάλιστα ήταν ιδιαίτερα απότομε. Το σύστημα ανακοινώσεων του αεροσκάφου δυσλειτουργούσε επίση κατά τη διάρκεια τη εκένωση, οπότε το πλήρωμα πτήση έπρεπε να μεταφέρει οδηγίε χρησιμοποιώντα τη Λεβόα και φωνάζοντα, ανέφερε η Japan Airlines. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.